Ό,τι θέλω. Ό,τι θέλετε. Λίγο πιο πίσω μόνο να φαίνεσαι, έτσι. Όλα τα κακά που απασχολούν σήμερα την ανθρωπότητα δημιουργούνται από τους διαδόχους των γραμματέων και φαρισαίων του Σταύρου τον Χριστό. Η συμμορία αυτή σήμερα έχει 10 αρχισατανιστές σε όλο τον κόσμο για σκορπισμένους, 3 έως 4 από την οικογένεια Ρότσιλ, 2 ή 3 από την οικογένεια Ροκφέλλερ, το βασιλικό σύζυγο της Βασίλισσας Αγγλίας, τον βασιλέα της Ισπανίας, τον Δόν Χουάν Κάρλος, τον Γουάιντ Οπενχάιμερ, τον βασιλιά των Διαμαντιών της Νοτιοαφρικής Ενώσεως και τον Όθωνα των Αμφούργων. Αυτοί οι 10 διοικούν τον κόσμο. Συγκεντρώνονται 2 φορές το χρόνο κάπου, μόνο αυτοί οι 10 γνωρίζουν και κανένας άλλο τιμά που τους γέννησε και αποφασίζουν το τι θα γίνει το προσεχές εξάμεινο. Όλα τα κακά προέρχονται από αυτούς. Ναι, η Βουλή των Ελλήνων αποτελείται από τη συντριπτική της πλειοψηφία από μασόνους. Η μασονία από την Εκκλησία της Ελλάδος έχει χαρακτηριστεί ως θρησκεία ξεχωριστή, παγανιστική, που δεν μία σχέση έχουν με τη χριστιανική θρησκεία. Οι βουλευτές όμως ορκίζονται, μασόνοι, ορκίζονται με την Ορθόδοξη Ιδία, εξαπατώντας τον ελληνικό λαό και καταστρέφοντάς τον. Πρέπει να φύγουν από τη Βουλή των Ελλήνων οι μασόνοι. Εσείς τι προτείνετε να γίνει? Και λέω στο Ιεροπάγου να κάνει έλεγχο, να δει πήγαινε μέσα στις τοές, να δει πήγαινε οι μασόνοι και να τους καθαρίσει, να τους βγάλει από τη μέση. Ναι, αλλά εδώ έχουμε καταγγελίσει ότι και οι εισαγγελείς είναι και αυτοί. Και εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει, σπανίως υπάρχει ανώτατος αξιωματικός στην Ελλάδα που να μην είναι μασόνος. Ναι. Και του λέει, ανώτατος αξιωματικός. Εμείς με άλλο τρόπο πώς μπορούμε να αντιδράσουμε? Εμείς πώς μπορούμε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εδώ είναι το πρόβλημά μας. 21 Απριλίου αποτελείται ο μασόνος. Και μόνο ο Λαγδάς είπε ότι ουδέποτε υπήρξε μασόνος. Όλοι οι άλλοι σιώπησαν. 25 Απριλίου ήταν έργο των μασόνων για να βοηθήσουν το εβραϊκό κράτος εν ώψη του πολέμου των 6 ημερών. Και ήμουν στην Κύπρο τότε και το πόλεμο των 6 ημερών άκουσα το διαφωνικό δημαρχικό που λέει ότι ο Νάσερ είπε σε δηλώσεις του ότι μας προσέβαλαν αμερικανικά αεροπλάνα εξορμώντα από ελληνικά αεροδρόμια. Τότε το πείτε. Μετά όμως βεβαιώθηκα ότι πράγματι έτσι ήταν. Μάλιστα ένας βουλευτής, ο Μιλαήμιστος, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ο Πασόκ, που είχαν πάει γύρω 85 με 90 εκεί, να το παρακαλέσουμε να κάνει ό,τι μπορεί για να μην ενεκριθούν νέες νεκρονικές αυτότητες, σε παρατήρησή μου ότι για όλα αυτή τη μασόνη είπε, αφήστε αυτή. Ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα περισσότερα από 50.000 σατανιστές υψηλά ιστάμενοι. Έχει και αυτή, λέω, δεν πληρούν ούτε φόρους, ούτε ΦΠΑ, ούτε τίποτα. Και τα ρίχνουν όλα στον Ορθόδοξο Χριστιανικό λαό για να τον γονατίσουν, να τον εξοντώσουν και να τον αναγκάσουν να αποδεχθεί τον Αντίχριστο. Μου είχαν φέρει κάποιο στο γραφείο μου ένα βιβλίο το οποίο ήταν βιβλιαράκι μικρό, το οποίο λέγεται ότι το είχε φτιάξει ο Σατανάς και το είχε δώσει τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα. Ναι. Ήταν μεταφρασμένο από κάποια γλώσσα. Από κάποια γλώσσα. Κατά γράμμα στην ελληνική. Κατά λέξη. Λοιπόν, αυτό που θυμάμαι το εξής. Ότι έλεγε ο Σατανάς το Εβραίο, το Χαναναίο. Χαναναί, να έχεις υπόψη εσύ ότι είσαι ο κορμός του Σουδέτρου. Και οι Έλληνες τα κλαδιά. Και χωρίς τους Έλληνες δεν γίνει τίποτα. Αλλά αυτοί θέλουν τον Μανώλη, δηλαδή τον Χριστό, τον Εμμανουήλ. Και όχι εμένα. Αρχή να μείνουμε στον Χριστό και μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Και θα το περάσω στο διαδίκτυο. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ. Ότι όλοι οι άνθρωποι της γης είμαστε φτωχοί εξαιτίας ενός νόμου που ψηφίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1913 από μια συμμορία μασονο-σατανιστών, γερουσιαστών και βουλευτών και υπογράφηκε με τη βία από τον πρόεδρο, τον είπα, τον Woodrow Wilson τότε, ο οποίος είπε αργότερα ότι δεν είμαστε ένα ελεύθερο κράτος, αλλά διοικούμαστε από μια συμμορία κακοποιών, με τη βία. Λοιπόν, με τον νόμο αυτό, η συμμορία αυτή, το Ρότσιλ, το Ροκφέλλερ, τον Φόρντ κλπ. Έχουν κλέψει από τον λαό, τον είπα, περισσότερα από 1.400 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και από τον εκκίνδυνο περισσότερα από 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί είναι ένα εκατοστό περίπου είναι το κόστος. Λοιπόν, με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να κάνει την Ελλάδα αγνώριστη.
Όμως αυτά κρατάνε, εξαγοράζουν τα πάντα με στη γη, δημιουργούν καταστάσεις, δημιουργούν παγκόσμιους πολέμους για να εξαναγκάζουν την Αμερική να χτυπώνει τον κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων να παράγει χρήμα, το οποίο το βάζει σε και το τορκίζουν στην Αμερικανική κυβέρνηση και στον Αμερικανικό λαό. Και γι' αυτό είμαστε όλοι άνθρωποι της γης. Αυτό είναι το ποσό που κουδέψει, αντιστοιχεί σε 4 εκατομμύρια δολάρια για κάθε Αμερικανό πολίτη και σε 200.000 δολάρια για κάθε άνθρωπο της γης. Εάν κάθε άνθρωπο της γης είχε 200.000 δολάρια, δεν θα γεννάει καμία κλίση. Οπωσδήποτε είναι τεχνητή όλη η ιστορία. Τεχνητή από αυτούς, από τη συμμορία των 10 που ήταν πριν. Σχέδιο για να το λύσει αυτός ο οποίος πρέπει να είναι πάρα πολύ κοντά για να έρθει, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια εξέλιξη. Κάποιος λέει ότι το 2012-2013 το φέρνει, το Αντίχριστο. Κάποια εξέλιξη, η οποία μερικούς δεν τους ανησυχεί. Έχουμε κάποιο πρόσωπο από την οικογένεια των Ρότσιλντ, το οποίο λέγεται David Meagher Rothschild, λοιπόν, ο οποίος έχει τη τάση να το πέσει όπως είναι ο Χριστός, δηλαδή να έχει αφήσει τη μορφή του να φανεί όπως είναι η μορφή του Χριστού, να το παίζει οικολόγος, ανθρωπιστής, ακτιβιστής και είναι μια ιστορία η οποία εξελίσσεται από το 2005 μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δεν το έχω απόψη, δεν ξέρω. Κύριε που ξέρω είναι εξής, ότι ένας Εβραίος, ο Αβραάμ Μουσό, έγραφε εναντίον του Ροκφέλλερ και λοιπά και του λέει ο Νίκ Ροκφέλλερ, του λέει γιατί μας συνηγάς. Του λέει τι σκοπό έχετε, να βάλουμε ένα τσιπάκι σε κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι ο σκοπός. Να μας σφραγίσουν από την αποκάλυψη, να μας πάρουν μαζί τους η κόλαση. Πρέπει να δημιουργηθεί ο λόγος και η αιτία για να γίνει αυτό το πράγμα. Όταν όλοι φοροδιαφεύγουμε, υποτίθεται. Δεν διαφοροδιαφεύγουν. Διαφεύγουν εκείνοι που μπορούν. Γιατί η μασονία. Ένας τρόπος για να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Έχει δώσει την όρκο καθένα ότι θα προστατεύει τον αδερφό του μασόνο, έστω και αν έχει διαπράξει έγκλημα σχέση τη προδοσία. Από εκεί πέρα, αν κλέβει, αν κάνει οτιδήποτε. Όχι, μιλάω για την αιτία που θα επιβάλλουν το τσικάκι. Πρέπει να χρειαστεί δηλαδή κάποιο λόγο για να επιβληθεί το τσιπάκι. Ναι, για να μπορούν να μας ελέγχουν. Λοιπόν, για να μπορούν να μας ελέγχουν. Να ξέρουν τα πρέπει... στιγμή που βρισκόμαστε και με, ακόμα και με ακτίνες λένε να μπορούν να μας εκδώσουν. Ναι, ο ένας είναι αυτός ο λόγος. Να μας ελέγχουν. Να μας και να μας ο άλλος είναι ο λόγος για να μας εξοντώσουν. Και ο άλλος είναι ο λόγος για λοιπόν, να μας μαζί τους εικόνες. Ο τρόπος τώρα ποιος είναι που θα. Να μπορέσουν να θα αναγκαστούν αυτοί και να μας το επιβάλλουν αυτό το πράγμα. Θα είναι ένας έμεσος τρόπος η φοροδιαφυγή και η τάση ότι. Σαν έθνος, όχι σαν άτομα. Σαν έθνος είναι αυτό. Ναι. Ότι βάλουν τους δικούς τους ευρωμασόνους σατανιστές να μην πληρώνουν τίποτα, ενώ πληρώνει ο φτωχός, οι πλούσιοι. Είναι 50.000 σατανιστές, υψηλά ιστάμενοι, που είναι και όλοι οι μεφτάδες. Αυτό θυμάμαι, το έχετε πει χρόνια. Το έχει πει ο Παπαδόπουλος, το παρέλαβα και εγώ. Δεν είναι δικό μου, λέω. Είναι δικό μου. Ο Μακάρης ο Βασίλης. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για χαρά πάντα. Και θα τα πούμε.